Φίλες και Lions, Λιδία Καβάλα, στο βράδυ της Τρίτης γιόρτασε τα 100 χρόνια από τη δημιουργία της λέσχης καθώς και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Οι Lions γιορτάζουμε σήμερα, η λέσχη μας γιορτάζει τα 100 χρόνια λαϊονισμού από το 1917 έως το 2017 που ιδρύθηκε στην Αμερική ο λαϊονισμός και τα 33 χρόνια της δικής μας της λέσχης, ιδρυθήκαμε το 1984. Και έτσι είπαμε μαζί να γιορτάσουμε και τις δύο επαιτίους προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο σκοπός πάντοτε των δράσεων που κάνουμε είναι όχι μόνο φιλανθρωπικός καθαρά, αλλά πολλές φορές είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο και χωρίς να του προσφέρουμε χρήματα, κοντά στα παιδιά. Η φετινή χρονιά μας ήταν αφιερωμένη κυρίως στα παιδιά. Από την αλυσίδα αγάπης που κάναμε τα Χριστούγεννα, μαζέψαμε ένα σεβαστό ποσό και με αυτό αγοράσαμε μουσικά όργανα, εναρμόνιο, κιθάρα, νταουίλι και πολλά άλλα, και τα δώσαμε στο κέντρο εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες στη Νέα Καρβάλη. Κάθε δεκαπαιδήμερος είναι 2,5 στο Κιάνης, πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα, συναντιόμαστε στο ξενοδοχείο. Καμιά φορά το άλλο. Αλλά ξέρετε, η πόλη είναι μικρή και ο κόσμος μας βρίσκει. Είμαστε ανοιχτοί για καινούργια μέλη και για νέο κόσμο. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν, νέα άτομα να βοηθήσουν για το καλύτερο της λέσχης. Μια δράση της λέσχης λαϊονισμού Λιδίας Καβάλας είναι και η μέτρηση της όρασης των παιδιών, όπου τα μέλη της λέσχης λαϊονισμού Καβάλας πηγαίνουν σε διάφορους εφωνηπιακούς σταθμούς της πόλης, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την όραση των παιδιών. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα πρόληψης της όρασης των παιδιών. Δηλαδή, υπάρχει ένα διαθλασίμετρο σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και μετράμε την όραση των παιδιών.